Εδώ πέρα έχουμε για πρώτη φορά μία απόφαση του Eurogroup, η οποία και συγκεκριμενοποιεί μέτρα για το χρέος και πιστοποιεί την ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας και κάνει και δύο πάρα πολύ σημαντικά βήματα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αν μου επιτρέπετε, αλλά και για την Ευρώπη, διότι αυτά τα βήματα θα αποτελούν και ένα δεδικασμένο από εδώ και μπρος ως ευρωπαϊκή πρακτική και κεκτημένο. Το πρώτο είναι ότι μπαίνει η ρήτρα ανάπτυξης. Θα μπορούσε ποτέ ρήτρα ανάπτυξης να μπει με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας? Όχι, διότι είναι έξω από τη λογική της. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν έχω ρήτρα ανάπτυξης, αλλάζω την προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής σε σχέση με τα μέχρι τώρα εφαρμοζόμενα προγράμματα. Προτεραιότητα γίνεται η ανάπτυξη και όταν έχουμε ανάπτυξη, αποπληρώνουμε. Τι γινόταν μέχρι τώρα, κυρία Πετούρη? Συμπιέζαμε την οικονομία, κάναμε δημοσιονομική προσαρμογή, χωρίς να νοιαζόμαστε για το που θα πάει το ΑΕΠ, για να αποπληρώνουμε το χρέος. Τι λέμε τώρα, αυτό που μπήκε ως γαλλική πρόταση, ότι το χρέος θα αποπληρώνεται. Άρα προσέξτε, ο στόχος της εξυπηρέτησης του χρέους κάμπτεται υπό τον στόχο της ανάπτυξης. Αυτό δεν θα μας φορτώσει το χρέος? Δηλαδή δεν υπάρχει ο κίνδυνος να επαναπαυθούμε ότι εντάξει, άμα δεν τα καταφέρουμε στην ανάπτυξη, δεν θα αποπληρώσουμε, οπότε εντάξει, δεν θα φορτώσει δηλαδή το πρόβλημα, δεν θα διαιωνιστεί το πρόβλημα Είναι λογικό το ερώτημα, αλλά προσέξτε, η ρήτρα ανάπτυξης κάνει και κάτι άλλο, το οποίο ακριβώς μετατοπίζει και το χάρτη συμφερόντων εντός της ΕΕ. Κάνει τους εταίρους μας συμμετόχους και τους καθιστά να έχουν και αυτοί συμφέρον να αναπτυχθούμε, ακριβώς για να αποπληρωθεί το χρέος μας, το οποίο με το PSI δυστυχώς μεταφέρθηκε από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο. Άρα έχουν και οι εταίροι μας κάθε κίνητρο να περάσει η Ελλάδα σε μια βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά. Και αυτό, η Τράπεζα Ανάπτυξης. Ακριβώς. Και αυτό αποτυπώνεται και στην απόφαση του Eurogroup, όπου λένε όχι μόνο δίνουν τα εύσημα για τη μεγάλη απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων, όχι μόνο λένε ότι θα εξαντλήσουν κάθε περιθώριο για να αξιοποιηθούν τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά μπαίνει και στο τραπέζι η Τράπεζα Ανάπτυξη. Ελπίζω η Τράπεζα Ανάπτυξη να μην έχει την τύχη του σχεδίου Μάρσαλ. Θυμάστε το σχέδιο Μάρσαλ για την Ελλάδα, το οποίο είχε ανακοινωθεί. Σύνοδος κορυφής ήταν τότε τον Ιούλιο του 2011, αν δεν κάνω λάθος, με τα Βαΐων και κλάδου. Δηλαδή, το πλάνο Γιούγκερ. Στις διακήρυξεις. Ήταν πολύ ωραίο θεωρητικό. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει ένας σχεδιασμός, νομίζω, και εάν υπάρχει συστηματική δουλειά, μπορεί πραγματικά να αξιοποιηθεί. Όχι, δεν μιλάω. Δεν μιλάω για το σχέδιο του Γιούνκερ. Μιλάω για το σχέδιο Μάρσαλ. Ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ για την Ελλάδα. Ναι. Ήταν τον Ιούλιο του 2011. Ναι, ήταν ως διακήρυξη. Υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα, το οποίο είναι νομίζω απολύτως κρίσιμο, και αυτό αφορά την τελευταία παράγραφο της απόφασης του Eurogroup. Η τελευταία παράγραφος της απόφασης του Eurogroup, κυρία Πετούρη, λέει ότι θα διαμορφωθούν αποθέματα τα οποία θα εγγυηθούν την επιστροφή στην ομαλότητα της χρηματοδότησης, η οποία θα προκύπτει βεβαίως από το μείγμα δημόσιας και ιδιωτικής, δηλαδή εξόδου της αγοράς, χρηματοδότηση για την Ελλάδα. Αυτό είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Δηλαδή, τι λένε? Είχαμε συμφωνήσει να μπορεί να δανειστεί η Ελλάδα 84 δις με τη συμφωνία του Ιουλίου του 2015. Πολλά από αυτά φαίνεται να μην χρειάζονται για την εξυπηρέτηση των δανείων της Ελλάδας μέχρι το τέλος του προγράμματος. Αυτά λοιπόν που δεν χρειάζονται μπορούν να αξιοποιηθούν για να εγγυηθεί ο ESM την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές. Αυτό είναι μια τεράστια μεταβολή όμως. Θα συζητήσουμε για τις αγορές αναλυτικά, διότι αυτό είναι ο στόχος στην πραγματικότητα. Όχι, μισό λεπτό. Ο στόχος είναι η δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Η ομαλή χρηματοδότηση της οικονομίας είναι το μέσο. Σωστά. Από το οποίο μπορούμε να το πετύχουμε. Και η έξοδο στις αγορές μας το επιτρέπει. Σας κατηγορούν επίσης ότι στην πραγματικότητα προσχωρήσατε στη συμφωνία του 2011-2012. Υπάρχει μια δήλωση του πρώην Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αντιπροέδρου της προηγούμενης κυβέρνησης του κ. Βενιζέλου, ο οποίος μιλάει για ταπεινωτική προσχώρηση με δραματική μάλιστα καθυστέρηση. Τώρα δεν νομίζω ότι πρέπει οι πολιτικοί να εμφορούνται και από μια γενναιότητα, να τολμούν να αναγνωρίσουν τα λάθη τους και να μην κινούνται από το ένστικτο μιας δικαίωσης, η οποία ιστορικά νομίζω έχει κριθεί και την έχει αρνηθεί ο ίδιος ο λαός μας. Οι ευθύνες είναι νομίζω τεράστιες. Οι επιλογές οι οποίες έγιναν ήταν απολύτως αρνητικές
και νομίζω ότι έχει υπάρξει και μια ιστορική αποτίμηση η οποία είναι πλέον απαράγραπτη. Πάμε να δούμε τώρα την ποσοτική χαλάρωση, που είναι ένα από τα μέσα για να μπορέσουμε να βγούμε. Η ποσοτική χαλάρωση. Θα την προλάβουμε. Η ποσοτική χαλάρωση είναι ένα εργαλείο το οποίο. Μέσω του οποίου θα μπορεί να εγγυηθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι κάποιος επενδυτής στα ελληνικά ομόλογα δεν χάνει τα λεφτά του. Αυτή ακριβώς η υπηρεσία αυτή τη στιγμή γίνεται πραγματικότητα από την απόφαση του Eurogroup. Δηλαδή, όταν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης λέει ότι υπάρχουν τα χρήματα, θα διαμορφώσουμε τα μαξιλάρια, τα αποθέματα για να εγγυηθούμε την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, γίνεται αυτό ακριβώς. Άρα νομίζω ότι δεν μπορώ βεβαίως να προβλέψω ή να διακινδυνεύσω κάτι. Νομίζω ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να περάσει και η Ελλάδα στη σφαίρα της κανονικότητας. Θεωρείτε ότι θα μας υποδεχθούν καλά οι αγορές όταν η ίδια η Κριστίν Λαγκάρτ κάνει δηλώσεις και κατατάσσει την Ελλάδα στην αυτό σε ό,τι αφορά τη στάση του Ταμείου βεβαίως, στη δοκιμαστική περίοδο, στις χώρες της Αφρικής, στις χώρες Λατινικής Αμερικής και την ίδια στιγμή λέει ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Αυτό που λέμε και εμείς. Ναι. Αλλά πολλοί αναρωτιούνται πώς θα μας υποδεχτούν οι αγορές, θα υποδεχτούν οι αγορές μια χώρα όπου με τη βούλα πια το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Το χρέος μας αυτή τη στιγμή έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα προς τη βιωσιμότητα, προς την εξυπηρετησιμότητα, ας πούμε. Είναι πολύ πιο εύκολο να εξυπηρετηθεί. Ακριβώς διότι υπάρχει ένας καθαρός διάδρομος, ακριβώς διότι φαίνεται ότι η Ευρώπη δυστυχώς διαμέσου ενός οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού δράματος παίρνει απάνω της κάποιες ευθύνες. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που η Ευρώπη λέει δι' αυτής της απόφασης ότι έχει το οικονομικό και πολιτικό εκτόπισμα για να διασφαλίσει την ομαλή χρηματοδότηση των χωρών μελών της ζώνης του ευρώ. Η κυρία Λαγκάρντ είναι επικεφαλής ενός θεσμού ο οποίος πέφτει διαρκώς έξω στις εκτιμήσεις του, ενός θεσμού ο οποίος είναι πάρα πολύ απεσιόδοξος για την πορεία της οικονομίας και νομίζω ότι παρόλα αυτά έκανε το βήμα. Δεν θα ληφθεί τόσο σοβαρά υπόψη. Λέω καταρχήν ότι η εγγύηση η οποία αποτυπώνεται στην απόφαση του Eurogroup δεν εξαρτάται από την αποτίμηση που κάνει για το ελληνικό χρέος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η τελευταία παράγραφος δεν προϋποθέτει την απόφαση και λέτε του ότι διεθνούς αυτή μιλάει στις αγορές. Λέω ότι οι αγορές κάθονται και κοιτάνε το συνολικό πλέγμα των εξελίξεων. Και το συνολικό πλέγμα των εξελίξεων δεν είναι μόνο η θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία και αυτή μετατοπίστηκε, διότι στην απόφαση του Eurogroup γράφεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι ένα μεγάλο βήμα στον δρόμο προς τη βιωσιμότητα του χρέους. Οι αγορές κοιτάνε και τα μακροοικονομικά μεγέθη. Και τα μακροοικονομικά μεγέθη, κυρία Πετούρη, πρέπει να σας πω ότι είναι απολύτως ενθαρρυντικά. Δηλαδή, η ελληνική οικονομία όχι μόνο περνάει στους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά έχουμε και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και πολύ συγκεκριμένους κλάδους οι οποίοι ανακάπτουν. Και βεβαίως έχουμε και ένα περιβάλλον σταθερότητας στο οποίο μπορούν να αποδώσουν οι διεθνείς επενδύσεις. Πότε θα επιχειρήσουμε τη δοκιμαστική έξοδο στις αγορές? Αυτά δεν είναι, νομίζω, ο κατάλληλος τρόπος να προαναγγέλλονται. Ναι. Και μάλιστα από έναν υπουργό ο οποίος δεν έχει οικονομικό χαρτοφυλάκιο. Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι κινήσεις πρέπει να γίνονται με προσοχή. Και σας επαναλαμβάνω, δεν πρέπει και εμείς και οι τηλεθεατές μας κυρίως να χάνουμε από τον ορίζοντά μας ότι η έξοδος στις αγορές είναι ένα εργαλείο. Δεν είναι ο τελικός σκοπός. Ναι, αλλά αν η Ελλάδα καταφέρει να δανείζεται πια από τις αγορές, ουσιαστικά γυρίζει πίσω στο σημείο πριν μπει στην κρίση. Ναι, προσέξτε όμως να δείτε. Θα μπορούσε να επανακάμψει, ας πούμε, στις διεθνείς αγορές βρισκόμενη σε μια πορεία απόλυτης, ας πούμε, ύφεσης. Και εκεί που θα πιάνε τον πάτο και θα νομίζανε, ας πούμε, οι αγορές ότι θα μπορούσε να επανακάμψει, να ομαλοποιήσει την ανιδιότησή της. Θέλω να πω ότι γίνανε και στο παρελθόν προσπάθειες εξόδου στις αγορές. Αυτές δεν πρέπει να είναι πρόχειρες, δεν πρέπει να είναι στημένες.
και κυρίως δεν πρέπει να βασίζονται σε κοινωνικά και οικονομικά αίτια. Άρα, να μην σας ρωτήσω αν θα υπάρχει ως μέτρο σύγκρισης το επιτόκιο που πιάσαμε την τελευταία φορά από την προηγούμενη κυβέρνηση, όταν βγήκαμε στις αγορές. Εντάξει, είναι ένας πάρα πολύ στενός, ας πούμε, δείκτης. Λέει πολύ λίγα πράγματα, κατά τη γνώμη μου, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν δείτε, και αυτό το επιτόκιο έχει πέσει. Το επιτόκιο αυτού του ομολόγου έχει πέσει ως απόδοση και αυτό είναι, νομίζω, ένας δείκτης ο οποίος καταμαρτυρά πολλά πράγματα. Είναι ήδη δηλαδή και από την απόφαση του Eurogroup και μετά η πορεία των επιτοκίων είναι πτωτική. Εδώ υπάρχουν οι πρώτες ερωτήσεις των τηλεθεατών. Ρωτάνε το πώς μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη όταν οι μικροομολογιούχοι το προηγούμενο διάστημα καταστράφηκαν και τι γίνεται για αυτούς. Η μικρομολογική είναι ένα μεγάλο δράμα πραγματικά, το οποίο ήταν έτσι μέσα στην συνολικότερη δυστυχώς καταστροφή η οποία συμπαρέστηρε πάρα πολλά πράγματα με το PSI. Ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει αν αξιοποιήσει όλα σου τα εργαλεία, να διαμορφώσει ένα περιβάλλον οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας η οποία πείθει και τους διεθνείς και τους εγχώριους επενδυτές ότι εδώ πέρα μπορεί πραγματικά η χώρα να ανακάμψει. Και βεβαίως ανάκαμψη δεν θα έρθει χωρίς ισχυρή δημόσια παρέμβαση. Λοιπόν, δηλαδή τα νεοφιλελεύθερα δόγματα τα οποία λέγανε ότι. Ο ρόλος του κράτους λοιπόν στην Ο ρόλος του κράτους έχει υπάρξει παντού και πάντα αναντικατάστατος. Ο ρόλος του δημοσίου και κυρίως σε οικονομίες οι οποίες προσπαθούν να εξέλθουν της ύφεσης. Καμία οικονομία ιστορικά δεν έχει εξέλθει της ύφεσης αποκλειστικά από ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες ιδιωτικές επενδύσεις ακολουθούν με κάποιο τρόπο τις μεγάλες δημόσιες παρεμβάσεις. Οι τηλεθεατές μας είναι πολύ ενημερωμένοι, διαβάζουν πολλά site φαίνεται. Ρωτούν εδώ καλό για τις σχέσεις του Υπουργού Οικονομικών του Ευκλήδη Τσακαλώτου με το Μαξίμου. Γελάτε, γιατί ξέρετε όλα αυτά που έχουν γραφτεί το τελευταίο διάστημα και την τελευταία εβδομάδα. Εσείς όμως τώρα, επειδή το παρακολουθείτε το πολιτικό ρεπορτάζ, θέλω να σας παρακαλέσω να σκεφτείτε ποιο ζευγάρι υπουργών δεν έχει γραφτεί ως τσακωμένο. Έχουν εξαντληθεί όλες οι πιθανότητες, έρχονται και επανέρχονται, ξαναζεσταίνονται σενάρια ανασχηματισμού. Όταν δεν έχουν τι να γράψουν, κάποιοι εφευρίσκουν διάφορους θεσμικούς, παραθεσμικούς και πολιτιακούς τρόπους για να πέσει η κυβέρνηση. Αυτή την φιλολογία την πυροδότησαν και τα καλά λόγια του κυρίου Σόιμπλε. Εντάξει. Προς τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Ο κύριος Σόιμπλε νομίζω ότι προσπάθησε δια της διατύπωσης και της δήλωσης στην οποία αναφέρεστε να υπερασπίσει το κύρος του Eurogroup, το οποίο έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Διότι είδαμε και δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων τις τελευταίες ημέρες, οι οποίες πραγματικά είναι πάρα πολύ εχμηρές σε σχέση με το έλλειμμα διαφάνειας που έχει το συγκεκριμένο όργανο και το γεγονός ότι, ας μην ξεχνάμε, δεν είναι επίσημα θεσμός της ΕΕ. Άρα μου λέτε ότι οι σχέσεις του μεγάλου Μαξίμου με τον Υπουργό των Οικονομικών είναι καλές, ότι δεν υπάρχει θέμα αλλαγής στο Υπουργείο των Οικονομικών. Τώρα αυτό τι καταλαβαίνω. Τι να ωραία. Ωραία. Λοιπόν, μία άλλη ερώτηση για εκλογές. Αν η συμφωνία αυτή απομακρύνει ή φέρνει πιο κοντά τις εκλογές. Των τηλεθεατών είναι η ερώτηση. Ναι, σύμφωνοι. Κοιτάξτε, οι εκλογές ήταν, νομίζω, ένας ενέπειταν σε ένα σχεδιασμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος προϋπέθεται να μην κλειστεί συμφωνία. Να πάει η χώρα ξανά σε κρίση, να υπάρξουν αδιέξοδα, να υπάρξει ρήξη με τους εταίρους μας, να μην υπάρξει συμφωνία και να οδηγηθούν τα πράγματα και να εσωτερικεύσουμε και την πολιτική κρίση. Αυτό το σενάριο εμείς ποτέ δεν το πιστέψαμε βεβαίως, αλλά τώρα διαψεύδεται εκοφαντικά και προκύπτει βεβαίως και ένα πρόβλημα θεμελιώδες στρατηγικής για τη Νέα Δημοκρατία. Διότι είναι σαν να προσπαθεί να προκαλέσει ναυάγιο για να κάνει τον ναυάγιο σώστη. Και συνεπώς νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να αναθεωρήσει κάποια πράγματα. Έχει μια χρυσή ευκαιρία, κατά τη γνώμη μου, να το κάνει και αρκετό χρόνο να σκεφτεί τη στρατηγική. Άρα, μου λέτε εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Ναι, βεβαίως, σας λέω εκλογές στο τέλος της τετραετίας και νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία για τις πολιτικές δυνάμεις να συζητήσουμε επί της ουσίας των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Διότι καλή η ρητορία περί καταστροφής ή μη καταστροφής, αυτή όμως τώρα νομίζω περνάει σε ένα δεύτερο επίπεδο. Σας πω ένα παράδειγμα. Χθες έβλεπα, βγήκε σε ένα ιδιωτικό κανάλι ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, πέρα του ότι
κόμισε στη συζήτηση κάποια επιχειρήματα τα οποία είναι απολύτως αστήριχτα. Mm-hmm. Δηλαδή, μας έκανε κριτική για το ύψος των πλεονασμάτων, τη στιγμή που η κυβέρνηση, στην οποία και ο ίδιος ήταν mm-hmm. υπουργός, είχε υπογράψει για πλεονάσματα τα οποία είναι στο 4,2. Πέραν αυτού, όμως, είπε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είπε ότι πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερος χώρος στον ιδιωτικό τομέα για τις υπηρεσίες υγείας. Εδώ πέρα υπάρχει μια θεμελιώδης διαφωνία, κύριε Πατούρη. Δηλαδή, βάλτε αυτή την πρόταση απέναντι στη δική μας πολιτική, η οποία έδωσε πρόσβαση σε 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τη δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ακόμα και όταν δεν είχαν ασφάλιση. Υπάρχουν δύο λογικές λοιπόν που συγκρούονται. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, 500.000 συμπολίτες μας μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, είτε να συνταγογραφηθούν είτε να νοσηλευτούν, ακόμα και τη στιγμή που δεν είχαν ασφάλιση. Άρα εδώ συγκρούονται, και αυτή είναι μια βαθιά ιδεολογική σύγκρουση, ξέρετε, δύο πάρα πολύ mm-hmm. ξεκάθαρες λογικές. Το λέω ως ένα πάρα πολύ απτό παράδειγμα και συγκεκριμένο για το ότι θα πρέπει λίγο και τον πολιτικό διάλογο να τον αποσυμφορήσουμε από το μεροδούλι, μεροφάι της διαπραγμάτευσης, της δόσης, του Eurogroup, και να συζητήσουμε στρατηγικά. Τι συμπεράσματα έχουμε βγάλει ως λαός από την κρίση? Θεωρούμε ότι οι μεγάλες ανισότητες βοηθούν. Έχουμε βγάλει. Θεωρώ πως έχουμε βγάλει, ναι. Θεωρώ πως έχουμε βγάλει. Και επειδή ακριβώς έχουμε βγάλει, είμαστε και σε ένα περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας, όπου η κυβέρνησή μας μέσα στις δυσκολίες οικοδομεί και θεσμούς οι οποίοι θα διασφαλίσουν ότι και οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν έξω από το οικονομικό αποτέλεσμα, δηλαδή δεν έχουν εισοδήματα, μπορούν να έχουν μια στοιχειώδη κοινωνική προστασία. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις στα οικονομικά. Εγώ θέλω πια να περάσουμε στο τηλεοπτικό τοπίο, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και συνδέεται κατά mm-hmm. κάποιο τρόπο με τα οικονομικά. Mm-hmm. Να σας θέσω άλλη μία, μετά να κάνουμε ένα διάλειμμα και mm-hmm. στο τέλος απαντάμε και άλλες ερωτήσεις για τα οικονομικά. Η τελευταία που θέλω να σας θέσω αφορά στο καθεστώς των επιχειρήσεων. Πολλοί τηλεθεατές λένε ότι σήμερα δεν μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και δεν μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις στην Ελλάδα, διότι το καθεστώς είναι πάρα πολύ βαρύ. Γι' αυτό και γίνονται ελληνικές επιχειρήσεις από Έλληνες με έδρα τα Βαλκάνια. Ναι. Γι' αυτό πώς θα βοηθήσει την ανάπτυξη. Είναι μια λογική. Ναι, ναι. Δεν είναι αυτός ο κανόνας, διότι έχουμε και στις στατιστικές δημιουργίας επιχειρήσεων απέναντι στα κλεισίματα έχουμε θετικό ισοζύγιο. Βεβαίως και γίνονται βήματα για να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια τα οποία ενδεχομένως να. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο είναι το ύψος φορολογίας. Το άλλο σκέλος. Ναι, θα μου επιτρέψετε να την αμφισβητήσω αυτή τη λογική όμως. Δηλαδή δεν έχει φανεί ότι στον παγκόσμιο χάρτη επενδύσεων κερδίζουν οι χώρες οι οποίες έχουν χαμηλή φορολογία. Κερδίζουν οι χώρες οι οποίες έχουν διαφανές σύστημα εφαρμογής του δικαίου. Κερδίζουν οι χώρες οι οποίες έχουν σταθερή νομοθεσία. Κερδίζουν οι χώρες οι οποίες έχουν ικανά δίκτυα διανομής. Ικανά δίκτυα τηλεπικοινωνιών, ικανά δίκτυα μεταφορών, και νομίζω ότι σε αυτό το πεδίο πάμε στα δίκτυα, με βάλετε στο επόμενο θέμα. Πριν αρχίσουμε, μιλήσουμε για το τηλεοπτικό τοπίο, για την τέταρτη διαγωνιστική διαδικασία, η οποία δεν τελεσφόρησε σε αυτή τη χώρα, πριν μιλήσουμε για όλα αυτά, θέλω να παρακολουθήσουμε πραγματικά, κυρίες και κύριοι, είναι μια εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει η Μανιό Μάνεση με τη βοήθεια του σκηνοθέτη μας, του Μιχάλη Μαυρομάτη, του φοβερού αρχείου της ΕΡΤ, και αφορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Θα δείτε το πρώτο πλάνο, το πρώτο σήμα που βγήκε στον αέρα το Σεπτέμβριο του 1960 επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Καραμανλή. Θα δείτε τον πρώτο ρεπόρτερ της δημόσιας τηλεόρασης, της ΕΥΡ τότε. Θα δείτε δηλώσεις Καραμανλή. Είναι πάρα πολύ αξιόλογη δουλειά. Παρακολουθήστε την. Σεπτέμβρης 1960, στο πλαίσιο της 25ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, πραγματοποιείται η πρώτη εκπομπή τηλεοπτικού σήματος στην Ελλάδα από τον πειραματικό τηλεοπτικό σταθμό που λειτουργήσε η ΔΕΗ για διάστημα 23 ημερών, με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή να δίνει την πρώτη πολιτική τηλεοπτική συνέντευξη. Η πορεία της ελληνικής τηλεόρασης αρχίζει, αν και οι πρώτες σκέψεις, διεργασίες και επενδυτικές προτάσεις από ξένες εταιρείες ή ελληνικούς επιχειρηματικούς φορείς για την ανάπτυξη της τηλεόρασης έχουν ήδη ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1950, οπότε και έγιναν 5 διαγωνισμοί που τελικά ακυρώθηκαν.
Η ιδέα της τηλεόρασης συναντά την αντίδραση πολιτικών, εκδοτών και οικονομικών συμφερόντων και τελικά με το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας να έχει το αποκλειστικό δικαίωμα μετάδοσης, η πρώτη επίσημη τηλεοπτική εκπομπή αρχίζει στις 18:30 το βράδυ της Τετάρτης 23 Φεβρουαρίου 1966 με πρόγραμμα λίγων ωρών που μεταδίδεται στην Αθήνα και πραγματοποιείται από τον 5ο όροφο του νέου τότε υπεραστικού μεγάρου του ΟΤΕ στην οδό 3 Σεπτεμβρίου. Κάθε βράδυ από τις 6:30 μέχρι τις 8:30 περίπου θα μεταδίδουμε μια σειρά δοκιμαστικών εκπομπών με ποικίλο περιεχόμενο. Παρουσιάστρια η Ελένη Κυπρέου, συντονιστής ο δημοσιογράφος Γιώργος Κάρτερ, ενώ στα πεζοδρόμια του κέντρου της πρωτεύουσας μπροστά στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών οι περαστικοί σταματούν με περιέργεια και ενδιαφέρον. Το εγχείρημα γίνεται δεκτό με επιφύλαξη από τον τύπο της εποχής, με ενθουσιασμό όμως από τον κόσμο που σπέβδει να αγοράσει τηλεοπτικούς δέκτες. Σχεδόν ταυτόχρονα με το ΕΙΡ αρχίζει να οργανώνεται από το στρατό δεύτερο κανάλι η τηλεόραση των ενόπλων δυνάμεων. Το 1969 ο κόσμος καρφώνεται μπροστά στις τηλεοράσεις για μια βόλτα στο φεγγάρι και παρακολουθεί σε ζωντανή μετάδοση τα βήματα του Νίλ Άρμστρονγκ στην επιφάνεια της Σελήνης. Χιλιάδες Ελλήνων είχαν σταθεί μπροστά στις συσκευές τηλεοράσεως που είχαν τοποθετηθεί σε επίκαιρα σημεία για να παρακολουθήσουν το κοσμοϊστορικό γεγονός. Το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας μετεξελίσσεται το 1970 σε Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης και με τη μεταπολίτευση συστήνεται η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, η ΕΡΤ, με σκοπό την ενημέρωση, την επιμόρφωση και την ψυχαγωγία του ελληνικού λαού. Το 1989 αρχίζει μια νέα εποχή για την ελληνική τηλεόραση με τον νόμο περί μη κρατικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και τη χορήγηση προσωρινών αδειών σε εκδότες εφημερίδων. Ιδρύεται το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για την εποπτεία του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου και τα δύο πρώτα ιδιωτικά κανάλια, Μέγκα και Αντένα, ξεκινούν τη λειτουργία τους, ενώ σύντομα προστίθενται δεκάδες ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί πανελλαδικής ή τοπικής εμβέλειας. Η απελευθέρωση του τηλεοπτικού τοπίου έγινε απρογραμμάτιστα, χωρίς υποδομή, πρόβλεψη ή σχεδιασμό, εξυπηρετώντας συχνά πολιτικές και επιχειρηματικές σκοπιμότητες. Δημιουργούνται νέα δεδομένα στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία και συχνά η αξιοπιστία και ο σεβασμός στο κοινό θυσιάζονται στο βωμό της τηλεθέασης. Ο τηλεοπτικός χάρτης επιφορτίζεται με πολλά κανάλια, περισσότερα από όσα αντέχει, και η μεγάλη περιπέτεια της ρύθμισης του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου μόλις ξεκινάει. Τέσσερις διαγωνιστικές διαδικασίες από το 1990 μέχρι το 2003 που δεν καρποφορούν, 16 νόμοι και αρκετές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν τελικά ως μοναδικό αποτέλεσμα τη συνέχιση της λειτουργίας των ιδιωτικών σταθμών με προσωρινές άδειες, οι οποίες παρατείνονται με υπουργικές αποφάσεις. Το 2010, 21 χρόνια μετά την πρώτη εκπομπή ιδιωτικού σήματος, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίνει πως η επαόριστον ανοχή της λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι ιδρύθηκαν και λειτουργήσαν παρανόμως, αντίκειται προς το Σύνταγμα. 11 Ιουνίου 2013. Σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ. Μια μαύρη σελίδα προστίθεται στην ιστορία της τηλεόρασης και της ίδιας της δημοκρατίας με την απόφαση της κυβέρνησης Σαμαρά να κλείσει την ΕΡΤ. Λίγους μήνες μετά θεωρούνται νόμιμοι όλοι οι σταθμοί που είναι σε λειτουργία και εισάγονται δωρεάν στη μονοπωλιακή ψηφιακή πλατφόρμα της DJEA. Ιουνίου 2015. Η ΕΡΤ ανοίγει ξανά στην πρώτερη μορφή της με απόφαση της κυβέρνησης Τσίπρα, η οποία επιπλέον ξεκινάει τη διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού για τη χορήγηση τηλεοπτικών αδειών, προκειμένου να μπει τάξη στο άναρχο τηλεοπτικό πεδίο. Ο σχετικός νόμος ψηφίζεται τον Οκτώβριο του 2015, οι τρεις άκαρπες ωστόσο προσπάθειες για συγκρότηση του ΕΣΟΡΟΥ με συνενετική λύση οδηγούν στην ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από την κυβέρνηση, δίνοντας την αρμοδιότητα για την αδειοδότηση των καναλιών στον Υπουργό Επικρατείας, προκειμένου να διεξαχθεί ο διαγωνισμός χορήγησης 4 αδειών εθνικής εμβέλειας, πρωτοβουλία η οποία επικρίνεται έντονα από την αντιπολίτευση και πολεμήθηκε από τους υπάρχοντες σταθμούς. Η δημοπρασία διεξάγεται επιτυχώς με συνολικό τίμημα 256 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόφαση ωστόσο του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι το ΕΣΟΡΟΥ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού οδηγεί σε ακύρωσή του.
Μετά τη συγκρότηση του νέου Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με τη σύμφωνη γνώμη των κομμάτων και την τροπολογία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής για κατάργηση του άρθρου 2α περί αρμοδιότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού του σχετικού νόμου, ανοίγει ο δρόμος για τη διενέργεια νέας δημοπρασίας από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, το οποίο θα κληθεί να καταθέσει τη γνώμη του για τον αριθμό των τηλεοπτικών αδειών και την ελάχιστη τιμή εκκίνησης. Λοιπόν, είδαμε φοβερά στοιχεία έτσι, σε αυτή την χρονική αναδρομή και αν στις μέρες μας η Επανάσταση είναι το διαδίκτυο, τη δεκαετία του 60 η Επανάσταση ήταν η τηλεόραση. Ήταν πραγματικά Επανάσταση, ήταν δύναμη, μετέφερε την είδηση γρήγορα, μπορούσαν να διαμορφώνουν οι πολίτες. Περνάμε σε αυτό που λέμε ο πολιτισμός της εικόνας. Ο οποίος όμως αυτή τη στιγμή νομίζω βιώνει έναν τεράστιο μετασχηματισμό ξανά. Δηλαδή το τηλεοπτικό προϊόν, το οπτικοακουστικό υλικό, πλέον μεταφέρεται μέσα από οποιαδήποτε συσκευή. Είτε αυτό λέγεται η τυπική τηλεόραση, η οποία είναι και διασυνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Η οποία δεν πέθανε παρά τις αρχικές εκτιμήσεις. Προσέξτε. Σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά το προϊόν της, το παραγόμενο προϊόν της, δεν μεταφέρεται πλέον κατά κύριο λόγο και μόνο μέσω της συμβατικής και της τηλεόρασης που γνωρίζουμε. Το προϊόν της μπορεί να κόβεται σε κομμάτια και να το βλέπουμε στο τάμπλετ, στο κινητό μας, να έχουμε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε αυτό που έχει δείξει η τηλεόραση πριν από λίγο ή ακόμα και σε και ζωντανή μετάδοση. Και αλληλοτροφοδοτείται ο κόσμος ήδη σε ζωντανή μετάδοση. Έχει, νομίζω, και συνεχίζει να γίνεται αυτή η αλλαγή. Αλλάζει ραγδαία ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνεται το οπτικοακουστικό προϊόν. Εσείς το είπατε, δηλαδή, είδατε στην αναδρομή, ας πούμε, που το πάρα πολύ όμορφο κομμάτι το οποίο ετοιμάσατε, είδαμε τους ανθρώπους να συνοστίζονται έξω από τα παράθυρα, από τις βιτρίνες των καταστημάτων του κέντρου της Αθήνας για να δούνε λίγο μια τηλεόραση. Όλο αυτό το πράγμα βεβαίως έχει δραματικά αλλάξει και αυτό σημαίνει πάρα πολλά και για τη δυνατότητά μας να ενημερωνόμαστε και για τον τρόπο που καταναλώνουμε ψυχαγωγία και συνολικά για τις δυνατότητες προσφέρονται για την οικονομία μας. Έχει δραματικά αλλάξει και δεν έχει αλλάξει ένα πράγμα. 4 διαγωνιστικές διαδικασίες. Για το τηλεοπτικό τοπίο, για τους κανόνες, έχουν πέσει το κενό. Και τώρα είμαστε πάλι σε μια κρίσιμη φάση. Καταθέσατε μια τροπολογία στη Βουλή που ουσιαστικά σημαίνει την έναρξη της διαδικασίας, αυτή τη φορά από την ευθύνη του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Είναι πολλές οι ερωτήσεις που έχω να σας κάνω εδώ. Καταρχήν, έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο είναι εκείνο το οποίο πρέπει να προκηρύξει και κυρίως να αποφασίσει τον αριθμό των καναλιών που έχει ανάγκη η χώρα. Και μιλάμε τώρα για την έναρξη της διαδικασίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουν υπάρξει καθυστερήσεις και θα μπορούσαμε να είχαμε ολοκληρώσει πολύ πιο γρήγορα, διότι όταν δυστυχώς με την απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε το διαγωνισμό του περασμένου Αυγούστου, το ελληνικό δημόσιο είχε συσσωρεύσει και πείρα και τεχνογνωσία και την υλικοτεχνική υποδομή, το λογισμικό και την εμπειρία του διαγωνισμού που είχε διεξαχθεί. Είχε αποδειχθεί επίσης ότι το δημόσιο θα μπορούσε να εισπράξει λεφτά από την απόδοση αυτών των αδειών, τα οποία δεν εισέπραξε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω βρισκόμαστε σε ένα σημείο που και οι άνθρωποι οι οποίοι συναποτελούν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης θέλουν να μην μείνουν στην ελληνική ιστορία των μέσων ενημέρωσης όπως μείνανε οι προηγούμενοι. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μήνυμα. Οι προηγούμενοι μείνανε στην ιστορία για την αδράνεια και τις σκανδαλώδεις πράξεις και παραλήψεις τους, οι οποίες διαμόρφωσαν ένα τοπίο το οποίο δυστυχώς η πραγματικότητά του δεν τιμά τη χώρα μας. Βέβαια, σας κατηγορούν ότι αν δεν είχατε, ότι καταργήσατε το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο για πολύ συγκεκριμένους λόγους και αν δεν την το είχατε καταργήσει, την έχω ακούσει τότε την η πορεία των πραγμάτων θα ήταν ξέρετε, άλλη. Έχει κυλήσει νερό στα βλάκη όμως και επειδή βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προσέξτε, θα σας απαντήσω πολύ συγκεκριμένα. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκτός του ότι λέει ότι τα κανάλια δεν έχουν άδεια και πρέπει να γίνει αδειοδότηση, λέει κιόλας αυτή η απόφαση η οποία ακύρωσε το διαγωνισμό του Αυγούστου, ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν είχε νόμιμη σύνθεση. Μας δικαιώνει δηλαδή αυτή η απόφαση που ακύρωσε τον διαγωνισμό ως προς την κίνησή μας να προσπαθήσουμε να το ανασυγκροτήσουμε. Διότι οποιοδήποτε διαγωνισμό
Εάν ποτέ, που δεν θα είχε κάνει βέβαια στην προηγούμενη του σύνθεση, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, την επόμενη στιγμή θα έπεφτε από το ανώτερο συνταγματικό δικαστήριο. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα ερωτήσεις τηλεθεατών, οι οποίοι λένε RTDG ο πάροχος, προφανώς αναφέρονται στο γεγονός, να το υπενθυμίσουμε, να το εξηγήσουμε για όσους δεν το ξέρουν, όταν η ΕΡΤ έκλεισε. Δεν είχε τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, ο οποίος έλυγε στον Ιούνιο, ήταν στα τέλη Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, του 2013, για τον πάροχο τη διανομή του σήματος. Και έτσι μόνο η εταιρεία βρέθηκε, η Digia, η οποία έχει και την ευθύνη. Εδώ υπάρχουν παράπονα ότι σε αρκετές περιοχές της Ελλάδος, κυρίως ακριτικές, δεν βλέπουν, δεν έχουν σήμα. Και θέλω να σας ρωτήσω, μέσα σε αυτή τη νέα διαδικασία η οποία αρχίζει, αν έχετε κάποιο μέρημνα γι' αυτό. Κυρία Βετούρη, νομίζω ότι με την ερώτησή σας αναδείξατε το διπλό μαύρο το οποίο έπεσε στην ελληνική τηλεόραση. Διότι έπεσε το μαύρο της ΕΡΤ, το οποίο είχε κατά τη γνώμη μου και τη σκοπιμότητα ακριβώς η ΕΡΤ να μείνει εκτός του διαγωνισμού για τον πάροχο δικτύου. Τι εννοούμε πάροχο δικτύου? Εννοούμε την εταιρεία η οποία θα κατέχει το δίκτυο των κεραιών μέσα από τις οποίες μεταδίδεται το τηλεοπτικό σήμα. Και το δεύτερο βεβαίως, επειδή τα μεγάλα δίκτυα όταν τα αναπτύσσεις με κριτήρια ιδιωτικού κέρδους δεν κάνεις καλή δουλειά, όπως έχει αποδειχθεί ιστορικά, είχε και το μαύρο στις δύσκολα προσβάσιμες περιοχές. Σε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής επαρχίας. Ο ρόλος ενός δημόσιου φορέα. Ακριβώς. Διότι ο ιδιώτης, ο ιδιώτης δεν είχε κάποιο συμφέρον να αναπτύξει το δίκτυο με τρόπο τόσο άρτιο, ούτως ώστε να καλύπτονται όλοι οι Έλληνες. Και αυτή τη στιγμή είμαστε ακριβώς στη διαδικασία, όπου και τα κεραιοσυστήματα μπορούν να βελτιωθούν και να καλύψουν ένα απομείναν ποσοστό. 4% του πληθυσμού μας δεν μπορεί να δει τηλεόραση, και νομίζω ότι είναι μια ντροπή αυτή την οποία πρέπει να καλύψουμε. Και με τη βελτίωση των κεραιοσυστημάτων, αλλά και με την δορυφορική τηλεόραση, μπορούμε αυτό το κενό να το έχουμε καλύψει. Ξεκινήσαμε ήδη από τις ακριτικές περιοχές και τα νησιά. Την Δευτέρα θα βρεθούμε στην Τήλο, ακριβώς για αυτή την δράση, την οποία ήδη στη Θράκη έχει αναπτυχθεί, και νομίζω ότι πάρα πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τον τρόπο και τον χρόνο με τον οποίο το σύνολο της επικράτειας θα καλύπτεται. Μοναδικός πάροχος θα παραμείνει η Digia? Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει καταρχήν. Γιατί εδώ υπάρχει και ένα θέμα διαγωνισμού, ο οποίος έχει γίνει. Ναι. Κληρονομήσαμε και κάποιες συμβάσεις. Αυτό είναι ένα δεδομένο από το οποίο δεν μπορεί δυστυχώς να ξεφύγει κανείς. Αλλά πρέπει να σας πω ότι κατά τον νόμο η ΕΡΤ μπορεί και πρέπει να αναπτύξει το δικό της δίκτυο. Σε κάθε περίπτωση όμως, και αυτό που πρέπει να το γνωρίζουμε, στερείται οικονομικής λογικής μια χώρα να έχει δύο δίκτυα ή τρία δίκτυα. Άρα δηλαδή να το σκεφτεί ο κόσμος ως εξής. Θα ήταν οικονομικά λογικό να έχουμε δύο ΕΙΔΑΠ? Ναι. Δηλαδή δύο δίκτυα ίδρυψης και αποχέτευσης? Όχι, δεν θα ήταν οικονομικά λογικό. Θα ήταν τεράστιες επενδύσεις, οι οποίες θα αφορούσαν μια ταυτόσιμη υπηρεσία στον ίδιο χώρο. Άρα καταλαβαίνω ότι περιμένουμε να λήξουν οι συμβάσεις. Να καταλάβετε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καταρχήν για να μπορούν όλοι οι Έλληνες να βλέπουν τηλεόραση. Και δεν είναι μόνο η τηλεόραση, πάρα πολλά mail μιλούν και για το ραδιόφωνο. Ναι, είναι αντίστοιχο πρόβλημα. Αντίστοιχο πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι το πέρασμα στο ψηφιακό ραδιόφωνο είναι μια διαδικασία την οποία υποχρεούμαστε να κάνουμε, και θα μας δώσει και την ευκαιρία και το τοπίο να ρυθμίσουμε, αλλά και να καλύψουμε και όλη την επικράτεια. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι άλλο θα κάνω πάλι, το συνήγορο του διαβόλου. Αυτός είναι ο ρόλος σας. Αυτός είναι ο ρόλος μου και χαίρομαι πραγματικά που το αναγνωρίζετε. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος. Κοιτάξτε, ο τύπος είναι. Αυτή είναι η καλή ενημέρωση που οφείλει να προσφέρει. Ο τύπος είναι από τη φύση του αντιπολιτευόμενος. Υποτίθεται είναι σε θέση ελέγχου της εξουσίας. Είναι άλλο η ηθική. Είναι άλλο τα όρια της ηθικής, που είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Και άλλο η αντιπολιτευτική φύση του τύπου, όπως πολύ σωστά το είπατε. Καλό είναι βέβαια να αποφεύγονται υπερβολές και τα ψέματα. Αυτό είναι ζήτημα πολιτισμού, είναι ζήτημα αισθητικής και δεοντολογίας. Και ζήτημα δεοντολογίας, ακριβώς. Λοιπόν, σας κατηγορούν ότι αφού δεν τα καταφέρατε με το διαγωνισμό, προσπαθείτε από την πίσω πόρτα να επηρεάσετε το εκδοτικό τοπίο, να το πω έτσι. Με επιχειρηματίες, αναφέρουν
Υπάρχουν συγκεκριμένες αντιδράσεις για τον κύριο Σαββίδη, για τον κύριο Μαρινάκη, οι οποίοι αναλαμβάνουν επιχειρήσεις και αγοράζουν μετοχές και λένε ότι πίσω από αυτό κρύβεται η κυβέρνηση. Εντάξει, δεν νομίζω ότι... Ότι χειραγωγεί τη δημοκρατία και όλα αυτά να μην επαναλαμβάνουν την επιχειρηματολογία. Εάν κάποιος κοιτάξει έτσι το σύνολο των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων, θα αντιληφθεί ότι αυτή είναι μια κριτική η οποία είναι αστήριχτη. Και είναι απλώς μια δικαιολογία την οποία χρησιμοποίησε η αντιπολίτευση και την αξιοποίησαν και ορισμένα συμφέροντα, επιτρέψτε μου να σας πω, ακριβώς για να δικαιολογήσουν το status quo του αρρύθμιστου τοπίου. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, διότι και εσείς είπατε, η κυρία Πετούρου, ότι υπήρξαν και άλλοι νόμοι οι οποίοι προέβλεπαν διαγωνιστική διαδικασία. Αλλά εμείς είχαμε μια ιδέα η οποία φάνηκε να είναι τρελή, να εφαρμόσουμε τον νόμο. Δεν είχε κάτι δραματικά διαφορετικό ο δικός μας νόμος από τους προηγούμενους. Ήταν πολύ πιο αυστηρός στις προδιαγραφές σε σχέση με τις εγκαταστάσεις, με την υποχρέωση των τηλεοπτικών σταθμών. Και βεβαίως, επιτρέψτε μου, και βεβαίως για τον αριθμό των εργαζομένων. Συνεπώς, όλος ο θόρυβος δεν ξεκίνησε όταν ψηφίσαμε τον νόμο. Ξεκίνησε όταν πήγαμε να τον εφαρμόσουμε. Όπου εκεί πέρα στοιχήθηκε δυστυχώς και η αντιπολίτευση με τα πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία δίκαιναν αεροπειρατείας. Αυτή τη στιγμή εποφελούνται από την αξιοποίηση ενός σπάνιου δημόσιου πόρου που είναι ο αέρας της χώρας. Η δημόσια τηλεόραση, δεν συνηθίζω πραγματικά να κάνω ερωτήσεις στους καλεσμένους μου που αφορούν τα τουίκου μας. Γιατί αφορούν μόνο εμάς και όχι τους τηλεθεατές. Όμως η δημόσια τηλεόραση είναι πυλώνας της δημοκρατίας της ενημέρωσης. Του πολιτισμού. Και πρέπει να παραμείνει του και πολιτισμού, της και κοινωνίας, πρέπει να παραμείνει ως δημόσια. Θέλω να μου πείτε, αν είστε ευχαριστημένος από την εικόνα της δημόσιας τηλεόρασης σήμερα, διότι και εδώ τώρα θα κάνω το συνέδριο του διαβόλου και θα μεταφέρω τα βέλη τα οποία δέχεται η δημόσια τηλεόραση, και ποια είναι τα σχέδιά σας για αυτήν και την ανάπτυξή της, διότι είστε και ο αρμόδιος υπουργός. Κοιτάξτε, να δείτε, η ΕΡΤ καταρχήν, θα ξεκινήσω από το τελευταίο, νομίζω ότι δέχεται βέλη λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων. Και τα βέλη που δέχεται η ΕΡΤ. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, βέβαια. Και τα βέλη που δέχεται η ΕΡΤ. Ναι, αλλά ζούμε μια περίοδο στην οποία τα βέλη είναι πάρα πολύ πυκνά. Και είναι πυκνά ακριβώς διότι ορισμένοι έχουν ακριβώς διαλέξει για τον εαυτό τους το ρόλο του υπερασπιστή των συμφερόντων τα οποία λιμένονται το τηλεοπτικό τοπίο τα τελευταία 30 χρόνια στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ απλή αλήθεια, είναι οδυνηρή δυστυχώς για την κατάσταση στη χώρα μας, αλλά είναι αυτή. Η ΕΡΤ όμως είναι νομίζω μια αναντικατάσταση περιουσία της χώρας, του ελληνικού λαού. Το αρχείο της, η δυνατότητά της να είναι εκεί που οι άλλοι δεν βρίσκονται. Να σας πω τα μεγάλα γεγονότα που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα. Καλώ τους τηλεθεατές μας να το σκεφτούν πραγματικά. Πού βρέθηκε η ΕΡΤ και αν βρέθηκαν εκεί ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, οι οποίοι μάλλον θα βάλανε κάτω τα οικονομικά δεδομένα και θα είδαν ότι δεν είναι... Αυτή είναι και η φύση τους. Αυτή είναι και η φύση. Άρα λοιπόν, αν είναι αυτή η φύση, πρέπει να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι έχει έναν αναντικατάστατο ρόλο. Αναντικατάστατο πραγματικά. Κύριε Υπουργέ, τώρα επιτρέψτε να μεταφέρω την εμπειρία μου. Έχω καλύψει δεκάδες συνόδους κορυφής. Πάντα η δημόσια τηλεόραση, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ήταν αυτοί οι οποίοι βρίσκονταν στις συνεντεύξεις τύπου, έπαιρνε τα πλάνα από τα διεθνή φόρα και τα μοίραζε στα ιδιωτικά κανάλια. Αυτό όλων των χωρών, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα κομμάτι του ρόλου της και των υποχρεώσεών της. Με ρωτήσατε λοιπόν αν είμαι ικανοποιημένος από την ΕΡΤ. Κοιτάξτε να δείτε, όταν άνοιξε η ΕΡΤ, η διοίκηση ανέλαβε ένα τιτάνιο έργο να ξαναστήσει τον οργανισμό στα πόδια της. Αυτό δεν ήταν κάτι απλό. Λοιπόν, ο οργανισμός αυτή τη στιγμή είναι στα πόδια του. Όλα τα μάτια ήταν στραμμένα. Ο οργανισμός λοιπόν, παρόλο ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον δυστυχώς που πολλοί θέλουν να τον υπονομεύσουν, είναι στα πόδια του. Δεν έχει επιβεβαιωθεί καθόλου η προπαγάνδα που έλεγε ότι οικονομικά δεν θα βγαίνει. Έχει καταφέρει να είναι και στα μεγάλα παγκόσμια γεγονότα και στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα να παράγει μοναδικό προϊόν πολιτισμού, το οποίο δεν θα ήταν προσβάσιμο στον Έλληνα πολίτη αν δεν υπήρχε η δημόσια τηλεόραση, και νομίζω ότι μπορεί και πρέπει να κάνει και τα βήματα ακριβώς για να μπει στη νέα εποχή, να αξιοποιήσει τα νέα μίντια,
τα νέα, τους νέους τρόπους ενημέρωσης, να μπει στην ψηφιακή εποχή με τρόπο πολύ πιο δυναμικό, θεωρώ ότι είναι ο οργανισμός ο οποίος έχει το εκτόπισμα και μπορεί να το κάνει. Μάλιστα. Και, λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι θα ανταποκριθεί και στο ρόλο του. Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε, νέα τεχνολογία δεν σημαίνει και το να πετάμε το παρελθόν από το παράθυρο, διότι η ΕΡΤ έχει ένα αρχείο το οποίο είναι απολύτως ανεκτήμητο. Το είδαμε πριν. Θελήσαμε να κάνουμε ένα τέτοιο θέμα, ένα την ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης και είχαμε όλα και, τα πλάνα. Και η συστηματική αξιοποίησή του νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ εξαιρετική και μοναδική συμβολή στην ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Και βεβαίως το κεφάλαιο είναι οι άνθρωποι, μου λένε κάποιοι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή. Χωρίς τους ανθρώπους δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, πραγματικά το ανθρώπινο δυναμικό, η ψυχή της ΕΡΤ είναι η ψυχή της ΕΡΤ. Όποιος έχει δουλέψει εδώ μέσα το καταλαβαίνει. Έτσι, έτσι. Το καταλαβαίνει. Λοιπόν, για να πάμε στην τριμερή διάσκεψη που έγινε μέσα στην εβδομάδα και είναι μια πάρα πολύ σημαντική. Είναι σύνοδος, μάλλον τριμερής σύνοδος κορυφής, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και σε ό,τι αφορά τις διπλωματικές σχέσεις, μια και εμπλέκεται το Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, αλλά και σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, το νέο αγωγό. Να δούμε το τι συνέβη στο ρεπορτάζ της Μανιός Μάνης και αμέσως μετά να το συζητήσουμε. Στρατηγική σημασία θεωρεί η Ελλάδα τη συνεργασία με Κύπρο και Ισραήλ με τον ενεργειακό τομέα, δεδομένη τη γεωπολιτική θέση των τριών χωρών, την ηλεκτρική και διαδικτυακή διασύνδεσή του να κυριαρχούν στην τρίτη τριμερή σύνοδο κορυφή που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Αλέξης Τσίπρας, Νίκος Αναστασιάδης και Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην κατασκευή του αγωγού EastMed, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τα ενεργειακά κοιτάσματα τη Ανατολική Μεσογείου προ την Ευρώπη, στην ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ-Ελλάδα μέσω Κύπρου με την ανάπτυξη υποβρύχιου ηλεκτρικού καλωδίου του Euroasia Interconnector και παράλληλα ανάπτυξη οπτική ίνα και στη δυνατότητα αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στρατηγική της Ελλάδας να καταστεί ενεργειακός κόμβος στην περιοχή, πιθανά νέα κοιτάσματα τόσο στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, του Ισραήλ αλλά και της Ελλάδας, δίνουν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προοπτική σε αυτή τη συνεργασία, όχι μόνο για τις τρεις χώρες μας, αλλά θα έλεγα για την ευρύτερη περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου. Για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, επιβάλλονται να εργαστούμε συλλογικά. I think it's become now not an annual, but a semi-annual meeting. Στην τριμερή σύνοδο, καθώς και στις διμερείς συνομιλίες, συζητήθηκαν επίσης η προώθηση κοινών πρωτοβουλειών για στήριξη της επιστημονικής έρευνας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και οι δυνατότητες συνεργασίας στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών. Σε μια κρίσιμη περίοδο για την ευρύτερη περιοχή, τους τρεις ηγέτες απασχόλησαν οι εξελίξεις στη Συρία, η ενδοαραβική διπλωματική κρίση με το Κατάρ, το Παλαιστινιακό και φυσικά το Κυπριακό. Τσίπρας, Αναστασιάδης και Νετανιάχου αναφέρθηκαν και στην ναζιστική θηριωδία εις βάρος της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Είχαν προηγηθεί τα αποκαλυπτήρια της πλακέτας που θα τοποθετηθεί στο Μουσείο Ολοκαυτώματος, το οποίο θα κατασκευαστεί στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη των 50.000 Εβραίων της πόλης που εξοντώθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Λοιπόν, μια σοβαρή σύνοδος η οποία δημιουργείται, συγκαλείται σε μια κρίσιμη περίοδο της έντασης των αραβικών χωρών με το Κατάρ και την ίδια στιγμή το αντικείμενο, ένα σχεδιασμός ενός αγωγού του EastMed, ο οποίος στην πραγματικότητα μεταφέρει όλο τον ενεργειακό πλούτο μέσω της Ελλάδος και όχι μέσω της Τουρκίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο να προσγειωνάμε και στα οικονομικά για την ανάπτυξή μας. Εδώ νομίζω ότι η στρατηγική αυτής της τριμερού συνεργασίας εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα για το ρόλο που μπορεί να παίξει η χώρα στο διεθνές στερέωμα. Η χώρα έχει μια μοναδική γεωγραφική θέση και ως εκ τούτου μπορεί να γίνει ένας κόμβος μεταφορών, επικοινωνιών, εμπορίου, ενέργειας. Και για να το κάνεις αυτό πρέπει να αναπτύσσεις ακριβώς με αποτελεσματικό τρόπο τέτοιου τύπου συνεργασίες. Καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια γεωγραφική θέση όπου έχει από πάνω της, καθώς κοιτάς το χάρτη, ας μου επιτρέψετε, μια όρημη αγορά 400 εκατομμυρίων πολιτών και από κάτω
επίσης, ας μου επιτρέψετε, καθώς κοιτάς το χάρτη, μια περιοχή η οποία θα θέλαμε πάρα πολύ να σταθεροποιηθεί και ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι δυνατότητες συνανάπτυξης με αυτές τις χώρες, οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Η χώρα μας μπορεί να γίνει η πύλη εισόδου για εμπορεύματα, για ενέργεια, για μεταφορές, για τηλεπικοινωνίες από όλο τον κόσμο προς τις όριμες αγορές της Ευρώπης και τις αναπτυσσόμενες αγορές της Βόρειας Αφρικής. Και αυτό νομίζω είναι ο πυλώνας μιας στρατηγικής γύρω από την οποία πρέπει συλλογικά οι Έλληνες να οραματιστούμε την Ελλάδα του αύριο. Τέτοιου είδους κινήσεις συνδέονται όμως και με την εξωτερική πολιτική. Αν το ένα πόδι, το ένα πλοκάμι είναι στην οικονομία, το άλλο είναι στην εξωτερική πολιτική. Εδώ μιλάμε ότι υπάρχουν με τον άλλον αγωγό συμφέροντα πάρα πολύ σοβαρά της Τουρκίας και έρχεται σε μία περίοδο που υπάρχει νέα κινητικότητα στο Κυπριακό. Σας πάω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Και υπάρχει η επανέναρξη των συνομιλιών στη Γενέβη. Ναι, βέβαια. Είστε αισιόδοξος από αυτή την προσπάθεια. Συγκρατημένα. Συγκρατημένα. Αλλά νομίζω ότι η ελληνική, η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει κάνει πάρα πολλές κινήσεις και έχει δείξει και τη γενναιότητα που πρέπει. Ελπίζουμε το ίδιο να συμβεί και στην άλλη όχθη της διαπραγμάτευσης, στους αντισυμβαλόμενους. Και από τη δεκαετία του 90, όταν το θέμα των Σκοπίων της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, η ονομασία του ήταν στα ύψη του ενδιαφέροντος της επικαιρότητας, έρχονται σήμερα, μερικές δεκαετίες μετά, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, εξαιτίας της ένταξής της στο ΝΑΤΟ, και λέει και συζητάει να αποδεχθεί ένα άλλο όνομα. Πώς θα χαρακτηρίζετε αυτή την εξέλιξη και αν μέσα στα σχέδιά σας είναι να την εκμεταλλευτείτε και οικονομικά, με την καλή έννοια του όρου. Αντί για εξέλιξη θα προτιμούσα να την πω ένδειξη. Ένδειξη. Πρέπει στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής να είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Αλλά νομίζω ότι η προοπτική της επίλυσης αυτού του ακαθόδους δυστυχώς ζητήματος είναι μια προοπτική η οποία είναι εξαιρετικά θετική για την Ελλάδα και την δυνατότητα που θα δημιουργήσει ακριβώς να παίξουμε ακόμα πιο αναβασμένο ρόλο συνολικά στην περιοχή. Ωραία. Λοιπόν, ρωτούν οι τηλεθέτες πότε θα υπάρξουν οι ελαφρύνσεις στον Ένφια. Ο Ένφια είναι μια απονεμένη ιστορία. Διότι... Αυτό είναι βέβαιο. Ναι. Αυτό διότι, είναι βέβαιο για όλους μας. Διότι ήρθε και εφαρμόστηκε χωρίς να υπάρχει λαϊκή εντολή. Έτσι, δηλαδή η κυβέρνηση που τον εφάρμοσε ενώ είχε λαϊκή εντολή επαναδιαπραγμάτευσης. Εμείς προσδοκούσαμε και από την πρώτη εκλογή να καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία η οποία θα μας επέτρεπε να τον καταργήσουμε. Αυτό δεν το καταφέραμε και... Και εδώ σας καταλαβαίνουμε πολλά, να αξιοποιηθεί. Μισό λεπτό. Όχι, όχι. Αυτό θα ήταν ανακολουθία εάν συνεχίζαμε να κυβερνάμε με την πρώτη εντολή. Στη δεύτερη εντολή πήγαμε με γνωστή τη συμφωνία και με δηλωμένες τις προ... Βεβαίως, αυτό είναι το κρίσιμο. Αυτό είναι το κρίσιμο διότι δεν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να σας θυμίσω ότι ο κύριος Παπανδρέου βγήκε με εντολή ότι λεφτά υπάρχουν, έλεγε στις εκλογές και έφερε το πρώτο μνημόνιο. Και ο κύριος Σαμαράς έλεγε επαναδιαπραγμάτευση και έφερε το δεύτερο. Λοιπόν, εμείς λοιπόν πήγαμε σε εκλογές μετά τη συμφωνία και τώρα που καταφέραμε από το 19 να μειωθεί για τους μισούς Έλληνες κατά 30% ο ένφια, η αντιπολίτευση αρνήθηκε και δεν ψήφισε αυτή τη ρύθμιση. Νομίζω ότι είναι μια απολύτως υποκριτική στάση. Ένας φαίνεται είναι ο τηλεθεατής, είναι ο παδός Κατερίνας Ακριβοπούλου και των υπολείπων συναδέλφων που απαρτίζουν την αίθουσα σύνταξη. Διαμαρτύρεται γιατί παίζουμε εμείς τους αθλητικούς αγώνες και χάνει την αίθουσα σύνταξη. Το αναφέρω απλώς. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Χωρίς σχόλιο. Αγαπητοί τηλεθεατές που μας μιλάτε για το σήμα στο Ηράκλειο και στους Τουρκομακεδόνες, ήδη ο Υπουργός έχει απαντήσει και έχει πει ότι είναι μέσα στα άμεσα σχέδια του Υπουργείου να αποκατασταθεί το σήμα της τηλεόρασης σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, μία εργαζόμενη που έτσι αναδεικνύει το δράμα που βιώνουν οι άνθρωποι στον τύπο. Από μία συγκεκριμένη εφημερίδα, δεν θα αναφέρω το όνομα της εφημερίδας, μιλάει για δεδουλευμένα μηνών που δεν έχουν πληρωθεί και λέει ότι βρίσκει προσκόμματα στην δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν μπορώ να σχολιάσω τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το βέβαιο είναι ότι δυστυχώς ο τύπος συνεχίζει και βρίσκεται σε μια κρίση η οποία είναι διαρκής και επίμονη. Βαθιά. Και τέτοιου τύπου φαινόμενα, αν δεν
γίνει και εκεί μια, κάποιο τύπου εξορθολογικοποίηση, δυστυχώς θα επιτείνονται. Λοιπόν, είναι γενικευμένα, δυστυχώς. Δεν έχουμε χρόνο, δυστυχώς, κύριε Υπουργέ. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα μαζί μας και να σας το πετάξω στο τέλος μια τελευταία ερώτηση. Βλέπω ότι δεν φοράτε γραβάτα. Πότε θα φορέσετε? Δοκίμασα μια φορά, αλλά. Αυτό είναι ο λόγος. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Για γραβάτα. Προσωπικά σε μένα, όχι. Δεν υπάρχει. Δεν είναι λίγο άβολο. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω φορέσει ποτέ γραβάτα. Για να σας απαντήσω, δεν είναι κατάλληλη. Κυρίες και κύριοι, φεύγουμε βιαστικά. Έχουμε αργήσει.